φύση. Θέλουμε να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά βεβαίως μετράει και το πώς. Μετράει και το πώς θα κλείσει, το περιεχόμενο που θα κλείσει. Ναι, θα και δώσετε πέρα... κάτι για να κλείσει. Θα δώσετε, ας πούμε, το αφορολόγητο, θα δώσετε την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Εδώ το ταμείο ζητάει αίμα. Ζητάει 4,5 δις. Πολύ καλά το λέτε σε σχέση, με το τι λέει το ταμείο. Ευτυχώς, αυτές οι προτάσεις που ζητούν αίμα δεν έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο των δανειστών μας. Πολύ δε περισσότερο μας ενδιαφέρει πια και οι αντοχές της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω σε αυτά, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι θα ακολουθήσει η Ολλανδία το ταμείο αν φύγει από το πρόγραμμα. Προσέξτε να δείτε. Όχι, επειδή λέτε ότι δεν συμφωνούν οι άλλοι. Όχι, να σταθούμε λίγο. Αυτό φαίνεται να αντικρίνεται από τις διάφορες τοποθετήσεις που έχουν. Γνωρίζετε και για τη γαλλική πρωτοβουλία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε απέναντί μας ένα πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκείνες τις φωνές που είναι πιο κοντά σε εμάς. Κύριε Βορύδη, τι λέτε. Να μία φράση ακόμα. Αλλά έχει μία σημασία. Και θα ήθελα με αυτό, με αυτό που θα πω τώρα να εισαγάγω την συζήτηση, μάλλον να παραδώσω τη σκητάλη και στον κύριο Βορύδη. Έχει μία σημασία. Για όλα αυτά που με ρωτάτε, για το αφορολόγητο, για την προσωπική διαφορά, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Διότι αφενός βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει κλείστε την αξιολόγηση όπως αλλιώς φύγετε, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, που τον ακούσαμε πριν από λίγο σε ένα άλλο θέμα, λέει μην την κλείσετε για να πάμε για εκλογές. Και ρωτάω αν αυτή είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα σας απαντήσει ο κύριος Βορύδης. Είναι εύλογο το ερώτημα σε ό,τι αφορά το αν είναι επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του αντιπροέδρου, την είπε εδώ στον Αντένα πριν από λίγες μέρες, ότι καλύτερα να μην κλείσει η αξιολόγηση και να πέσει η κυβέρνηση για να γίνουν εκλογές. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, το εκείνο που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί συζητάμε για το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση και άκουσα τον κύριο Σκουλέτα, ακούω καλά στη λέξη της κυβέρνησης, να συζητούν για την εξειδίκευση των μέτρων που ζητείται από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η εξειδίκευση των μέτρων, να ξέρουμε ότι είναι λογικό παρακολούθημα της συμφωνίας των υψηλών πλεονασμάτων του 3,5%. Αυτό έχει γίνει. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο. Και έγινε μαζί με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τις παραμετρικές αλλαγές στο χρέος. Επομένως, στην πραγματικότητα εκεί έγινε μια επιλογή, κεντρική πολιτική επιλογή. Η πολιτική επιλογή ήταν μεγάλα πλεονάσματα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα, 3-5 μένει να συμφωνηθεί. Αυτή ήταν η επιλογή. Και τώρα βεβαίως έρχεται το επόμενο βήμα. Το οποίο δεν θα ερχόταν. Η εφαρμογή, λέει. Όταν συμφωνεί 3,5% εν συνεχεία, ποιο σου φταίει, αυτό που σου λέει πώ θα το επιτύχει, αφού εσύ το έχει συμφωνήσει τον 3,5%. Αλλά εδώ είχε σκεφτεί κουτοπώνυρα η κυβέρνηση. Να συμφωνήσω το 3,5% που σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο κατανόησης των πολιτών, μπορεί να μην λέει και τίποτε. Γιατί αυτό το 3,5% θα κληθεί να το εξειδικεύσει όποιος έχει να το εξειδικεύσει τη χρονική στιγμή της εφαρμογής. Και ξαφνικά βρεθήκανε μπροστά στο ζήτημα της εξειδίκευσης αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Άρα λοιπόν η υπονόμευση στην πραγματικότητα της λεγόμενης διαπραγμάτευσης έχει γίνει το Δεκέμβριο. Τώρα απλώς είναι οι συνέπειες. Έρχεται λοιπόν το ερώτημα εδώ, και μάλιστα εδώ πρέπει να επισημανθεί και μια περαιτέρω αστοχία. Η αστοχία είναι ότι ο κ. Τσακαλώτος, σε αυτά τα οποία ο ίδιος έχει περιγράψει ως οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, δηλαδή τι, ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ένταξη του πρόγραμμα αποσυντικής χαλάρωσης, σταδιακή έξοδο στις αγορές, προληπτική γραμμή στήριξης, οριστική έξοδο στις αγορές, έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Είπε ο κ. Τσακαλώτος, η προϋπόθεση εφαρμογής αυτού του σχεδίου είναι να κλείσει τον Οκτώβριο αξιολόγηση. Μετά τον Νοέμβριο, μετά τον Δεκέμβριο και τώρα συζητάμε για τον Φεβρουάριο. Άρα έχουμε αστοχία και διάψευση στους ίδιους τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί εναλλακτικό σχέδιο. Ευθύνεται για την καθυστέρηση, κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση ή το γεγονός της ασυμφωνίας των θεσμών. Κοιτάξτε, μπορεί να ευθύνονται πολλά πράγματα, αλλά τελικά στην πλάτη μας ξεσπάει αυτό. Εγώ θα κάνω και μία τοποθέτηση, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί την έχω κάνει και δημοσίως προηγούμενο. Είχα πει ότι επειδή υπάρχει ο κίνδυνος για πάρα πολλούς λόγους να τρενάρει αυτό και να θέλει πράγματι η κυβέρνηση να το κλείσει και να μην κλείνει, πρέπει να κατονομαστεί η ευθύνη εδώ των δανειστών. Και πρέπει να υπάρξουν και αποφάσεις συντονισμένα. Και αν το θέλει η κυβέρνηση, εκεί στο σημείο αυτό να ζητήσει τη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Επομένως, στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση παίρνει την ευθύνη της. Το ζήτημα των εσωτερικών αντιφάσεων είναι κάτι μάλιστα που η κυβέρνηση
θέλει να το αξιοποιήσει υπέρ της. Πάντως ηγετικά στελέχη σας βγαίνουν και λένε να μην κλείσει για να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Ακούστε, η θέση... το διάβασα να το λέει ο Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή στην Καθημερινή. Άκουσα να το λέει εδώ στο δελτίο μας ο αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Γεωργιάδης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτά δεν είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Επομένως, χρειάζεται στην πραγματικότητα ένα άλλο μείγμα προκειμένου να ακολουθηθεί διαφορετική την πολιτική διαδικασία. Να την κλείσουν τώρα ή όχι. Η απάντηση είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει το ταχύτερο δυνατό. Χωρίς όμως αυτό να αναιρεί, επαναλαμβάνω, ότι έχει τεράστια σημασία. Αν χρειαστεί, να ψηφιστούν, αν χρειαστεί να ψηφιστούν μέτρα τύπου αφορολόγητο, η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται, να ψηφίσει κανένα προϊόν τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση που βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Επομένως, και γιατί θα το κάνει. Επομένως, πώς εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δεν υπάρχει. Και να εξηγήσω γιατί. Ωραία. Διότι... συμφωνείτε επομένως με την άποψη τη κυβέρνηση να μην ψηφίσει τέτοια μέτρα. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι... Είναι απλό το ερώτημα. Όχι, είναι απλό, αλλά είναι απλό και αυτό που λέω εγώ. Ναι, να κλείσει η αξιολόγηση. Αλλά θα ήθελα να απαντήσετε και στο ερώτημα. Ναι, αλλά σας απαντώ. Αν δηλαδή συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία με τη γραμμή που άκουσα τώρα να μεταφέρει ο κύριος Σκουρλέτης της κυβέρνησης, ότι δεν ψηφίζει τέτοια μέτρα που ζητούν αίμα από την ελληνική κοινωνία. Η απάντηση εδώ είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ απλή. Να κλείσει αξιολόγηση, την ευθύνη όμως της διαπραγματεύσεως και του προϊόντος αξιολογήσεως φέρει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εάν έχει καταλήξει να έχει διαμορφώσει έναν τέτοιο πολιτικό συσχετισμό, αφού έχει κάνει όλες τις κολοτούμπες που έχει κάνει, αφού έχει κάνει όλες τις λάθος εκτιμήσεις, αφού έχει κάνει όλες τις καθυστερήσεις, αφού δήθεν έχει παίξει σε εσωτερικές αντιφάσεις, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει βγει. Επομένως, και σήμερα, αφού έχει συμφωνήσει. Συγχωρείτε. Μου λέτε, κύριε Βορύδη, ότι αν η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα χάλια. Ναι, και οδηγεί... Θα έρθουμε εδώ να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι στο χάλια. Δεν θα τους πετάξω στο σύνδιο. Θα έρθουμε όλοι να γίνουμε συμμέτοχοι στο χάλια. Το κατάλαβα. Κύριε Σκουρλέτη. Εγώ θεωρώ πραγματικά αξιόλογη. Και βέβαια θέλω επίσης να ρωτήσω και τους δυο σας. Αν αυτή η στιγμή, που είναι μια στιγμή κρίσιμη, το να κλείσει η αξιολόγηση και να προχωρήσει η οικονομία και η χώρα, είναι στιγμή για να σκοτώνονται τα δύο κόμματα με λασπομαχίες. Τύπου αν πήρε το διαμέρισμα των 90 τετραγωνικών στο Παρίσι και πώς το πήρε η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και τι έκανε με τον Πρόεδρο της Λορεάλ και με τους Ρότσιλντ στο κρυφό ταξίδι στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Θέλω να μου πείτε αν αυτή κατά τη γνώμη σας είναι καλή στιγμή για τέτοιες λασπομαχίες. Λοιπόν, και στα δύο σκέλη του ερωτήματός σας. Καταρχήν, θεωρώ αρκετά αξιόλογη την προσπάθεια του κυρίου Βορύδη, αλλά καθόλου πιστική, να ξεκαθαρίσει την στάση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τελικά θέλει να παίξει το ρόλο του πρόθυμου, όπως τουλάχιστον κατάλαβα εγώ μέσα από τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε πάση θυσία με κάθε τρόπο, χωρίς να τοποθετείται επί των συγκεκριμένου περιεχομένου της συμφωνίας, να πάμε να κλείσουμε την δεύτερη αξιολόγηση. Ή τελικά παίρνει αποστάσεις, μάλλον για το δεύτερο είναι κάπως πιο σαφές, από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε, εν πάση περιπτώσει, μην το κλείστε, πάμε για εκλογές. Το γνωστό ζήτημα των εκλογών, το οποίο το θέτει η Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες μετά το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί ακριβώς θέλει με αυτόν τον τρόπο να κρύβεται για το τι λέει συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε τώρα, για τα ζητήματα της αξιολόγησης. Ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να κουκουλώνεις τα πράγματα είναι να κάνεις φασαρία γύρω από εκλογές. Και έτσι να μην τοποθετείσαι, να μην αναδεικνύεται και το πραγματικό περιεχόμενο της προγραμματικής σου πρότασης, που αντικειμενικά για τη Νέα Δημοκρατία ξεκινάει από το έδαφος, πατάει στο έδαφος των απόψεων Σόιμπλε, δηλαδή του ακραίου αντικοινωνικού νεοφιλελευθερισμού. Αυτό σε σχέση με το ένα σχόλιο, σε σχέση με αυτά. Τώρα είναι βαρύ όμως αυτό να λέτε ότι. Βαρύ, ξεβαρύ. Μια ολόκληρη. Βαρύ, ξεβαρύ, αλλά ξέρετε. Ότι σύρεται το Σόιμπλε. Δεν λέω μια ολόκληρη. Για παράδειγμα, δεν κατατάσσω. Μισό λεπτό να τελειώσω και αμέσως μετά. Δεν κατατάσσω, α το πούμε έτσι, την καραμαλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό την χωρία των απόψεων. Δεν τους εντάσσω εκεί πέρα. Δεν τους θεωρώ ακραία νεοφιλελεύθερους. Τους προβοκάρετε κιόλας. Δεν τους προβοκάρω. Κάνω μια ανάγνωση που την κάνει οποιοδήποτε. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, αυτό θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Ο κύριος Τσακαλώτος είναι εκείνος ο οποίος εν υπογράφος έχει ζητήσει την παραμονή στο Δουνουτού.
Αυτός λοιπόν. Εσείς ενυπογράφω. Συμφωνήσατε για 4,5% πρωτογενή πλεονάσμα. Ενυπογράφω. Επειδή είπατε πριν για τα 3,5% που ψηφίσαμε από κοινού. Από κοινού τα ψηφίσαμε αυτά. Ξέρετε, μετά από 2 χρόνια συγκεκριμένης πολιτικής, είναι στα όρια του κωμικού. Εσείς έχετε ζητήσει να παραμείνει το Δουνουτού, αλλά ταυτόχρονα ρητορικώς θέλετε να φύγει το Δουνουτού. Εσείς πήγατε και συμφωνήσατε το 3,5%. Το 4,5% το συμφώνησε. Προσέξτε, επιτρέψτε μου, κύριε Σκουλέτη. Με την αντιπολίτευση να σας λέει να μην το κάνετε. Γιατί ήταν εκπεφρασμένη η θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πλεονάσματα στο 2,5%. Για 2,5% είχε. Βεβαίως, εκπεφρασμένη. Δεν λέτε την αλήθεια. Βεβαίως και λέω την αλήθεια. Την αλήθεια. Στη ΔΕΦ το Σεπτέμβριο. Η συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 προβλέπει συγκεκριμένα μεγέθη πρωτογενών πλεονασμάτων, ναι ή όχι. Για το 2018. Ναι ή όχι. Για το 2018. Μέχρι και το 2018. Μάλιστα. Και εσείς έχετε συμφωνήσει το 2019, το 2020 και το 2021. Τίποτα δεν έχει συμφωνήσει. Μα μην το λέτε τώρα αυτό. Μα μην το λέτε αυτό. Εσείς να μην το λέτε. Οι συνέπειες. Μα γιατί σας ζητούν τα μέτρα τώρα. Όταν εσείς θέλατε. Κύριε Σκουρλέτη, γιατί σας ζητούν τα μέτρα. Εσείς θέλατε από το 2016-3,5%. Ναι ή όχι. Ανακοίνωση. Θέλετε από το 16,5% ναι ή όχι. 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 Σας απαντώ. Δεν λέτε αλήθεια. Ακούστε λίγο. Το Δεκέμβριο, ανακοίνωση του Eurogroup για συμφωνία όλων και του Τσακαλώτου για 3,5%, το οποίο μάλιστα ο Πρωθυπουργός απεδέχθη σε ομιλία του στη Βουλή και απλώς είπε ότι είναι 2,5 και 1. Και εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι πρωτογενή πλεονάσμα 3,5. Όταν το συμφωνείτε αυτό, σας ξαναλέω, με εκπεφρασμένη αυτό. Την διαφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε η Βουλή. Οποία το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τοποθετηθεί για πλεονάσματα 2,5%. Αυτή είναι τότε η φόρτιση της ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ πολλά ακούγονται. Επιτρέψτε μου, τότε γιατί δεν λάβατε την στήριξη της αντιπολίτευσης, αυτή τη διαφωνία ως στήριξη, για να πάτε να πείτε ότι δεν συμφωνούμε το 3,5%. Έρχεστε λοιπόν τώρα. Αφού έχετε δεσμεύσει στο 3,5, σας ζητείτε εξειδίκευση των μέτρων, έχετε ουσιαστικά πάλι επιβραδύνει, και έχουμε πει, η επιβράδυνση πάντοτε λειτουργεί δυσμενώς, και έρχεστε τώρα και λέτε να πάρει θέση αξιωματική αντιπολίτευση, ακούστε σε τι, σε ένα σχέδιο στο οποίο δεν έχετε πάρει θέση εσείς. Ποιο είναι το σχέδιο που έχετε παρουσιάσει για να κλείσει αξιολόγηση. Και μας ζητάτε επί θεωρητικών τοποθετήσεων να πάρουμε θέση. Εμείς σας λέμε, είμαστε εναντίον της φορολογίας. Αυτή λοιπόν είναι η στρατηγική μας κατεύθυνση. Τι πράγματα. Μας λέτε, αν θέλουμε να αυξηθεί η φορολογία, όχι δεν θέλουμε. Να ξαναθυμίσω ορισμένα δεν πράγματα. Θέλουμε. Να ξαναθυμίσω από το τελευταίο. Ο κύριος Μητσοτάκης στην τελευταία δημόσια τοποθέτησή του μίλησε για διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Άρα λοιπόν, αφήστε τα αυτά ότι δεν θέλετε να αυξηθεί. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν σας διακόψα. Μα δεν ακούτε όμως. Ναι, αλλά δεν τα λέτε. Εσείς όμως δεν καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό. Μα δεν λέτε. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ταυτόχρονα όμως μίλησε. Να ξαναθυμίσω ότι είχατε δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα και από το 2016 και για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα είχατε δεσμευτεί μέχρι το 2030. Αυτά είναι γεγονότα. Σε τι αναφέρεστε. Αδιάσυστα. Όχι από πού είναι. Λέω στις συμφωνίες, τις οποίες είχατε κάνει πριν παραδώσετε την κυβέρνηση. Μιλάμε για το 2014. Μάλιστα. Προσπαθήσατε. Μαζί για να είστε ολοκληρωμένο στην κριτική σας. Προσπαθήσατε με κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπαμε τότε. Προσπαθήσατε με κάποια κόλπα, πιστεύοντας ότι θα υπάρχει αριστερή παρένθεση, να αφήσετε ανοιχτή την πέμπτη αξιολόγηση. Είστε στην κυβέρνηση τώρα 2 χρόνια. Διαψευστήκατε ακριβώς. Είστε στην κυβέρνηση 2 χρόνια. Διαψεύστηκε μας λίγο το σενάριο. Διαψεύστηκε το σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Ναι. Και πλέον αρχίσατε από ένα σημείο και έπειτα. Και απορώ τώρα πώς το λέτε. Μιλάτε για στήριξη από την ΔΕΘ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Εκλογές ζητάγατε και τότε. Τι είδου στήριξη είναι αυτή που στην επιχειρηματολογία, όχι στήριξη στην κυβέρνηση. Μόνο εκλογές και πάλι εκλογές ζητάτε. Όχι, επιτέλους, είναι προφανές ότι τουλάχιστον αν τώρα από μένα, το παίρνετε πίσω. Δεν υπάρχει να παρανοήσει κανείς. Αν φοβηθήκατε, επειδή βλέπετε στην ότι μπορεί από, ατύχημα να πάμε σε εκλογές και φοβηθήκατε, να το πείτε. Τι να έχετε το θάρρος να το πείτε. Να φοβηθούμε να πάμε σε εκλογές. Εν πάση περιπτώσει. Παρακαλάμε να πάμε σε εκλογές. Εδώ πέρα χρειάζεται σοβαρότητα. Εμείς τι να φοβηθούμε από τις εκλογές. Εσείς δεν θέλετε να πάμε σε εκλογές. Εμείς σας παρακαλάμε να πάμε σε εκλογές. Εμείς λέμε ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι στην οι εκλογές. Ναι. Έχουν να προσφέρουν αλλαγή πολιτική. Στην οικονομία. Έχουν να προσφέρουν ελπίδα. Στην οικονομία. Έχουν να προσφέρουν αλλαγή κυβέρνηση. Έχουν να προσφέρουν άλλο πρωθυπουργό. Έχουν να προσφέρουν επενδύσεις. Έχουν να προσφέρουν μεταρρυθμίσεις. Έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Αν θεωρείτε ότι το να στοιχιστούμε απόλυτα πίσω από τις πιο ακραίες απόψεις σήμερα που ακούγονται στην Ευρώπη είναι πλεονέκτημα για τη χώρα. Να το καταθέσετε. Έχετε καταλάβει. Να βγείτε λοιπόν ότι και να πείτε θέλουμε εκλογές γιατί θέλουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πιο πολύ αποδεκτή από τον κύριο Σόιμπλε. Μα εσείς θα φέρετε το αφορολόγητο. Αυτή είναι η πρόταση. Μα εσείς έχετε ψηφίσει το υπερταμείο. Εμείς καταφέραμε κύριε. Μια συμφωνία. Μα εσείς το κάνετε αυτό. Εσείς παρακαλάτε να μείνει το δρόμο. Το 1/3 των μέτρων που όχι μόνο είχατε δεσμευτεί αλλά και που υλοποίησατε.
Το 25% του ΑΕΠ το χάσαμε επί των ημερών σας. Μου επιτρέψατε, κύριε Νικολάου, ένα τελευταίο σχόλιο. Κλείνει με γιατί είπατε κάτι πολύ ανάπτυξης. Σημαντικό. Για τη λασπολογία. Παρακαλώ, κύριε. Για τη λασπολογία και τη σκανδαλολογία. Δεν είπατε κάτι για πάρα αυτό. Πολύ σημαντικό. Δεν απαντήσατε. Έτσι. Και θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Παρακαλώ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκείνο το οποίο παρακολουθώ, είναι μονίμως και συστηματικά αποφυγή από την κυβέρνηση της ουσίας πολιτικής και μεταφορά της μπάλας σε μία συνεχή καταγγελία δίθεν σκανδάλων που παρεμπιπτόντως ποτέ δεν κατανομάζεται κανείς συγκεκριμένα παρά μόνο τρολαρίσματα υπενικτικώς. Δηλαδή, δίθεν το σκάνδαλο Χ. Ποιος είναι από πίσω, ποιος το έχει κάνει, κανείς δεν λέει. Αλλά βγαίνουν κάποιοι και αφήνουν υπονοούμενα. Δίθεν το σκάνδαλο Ψ. Και συνέχεια, μα ποτέ δεν υπάρχει οποιαδήποτε πραγματική και συγκεκριμένη ακαθάριση παρά μόνο πόλεμος λάσπης. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Άμα δεν έχεις πολιτική να υπερασπιστείς, μετά το μόνο το οποίο σου μένει είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ δίθεν ανακαλύπτει σκάνδαλα, δίθεν σκάνδαλα των πολιτικών σου αντιπάλων. Δηλαδή τι λάσπη. Και αυτό με συγχωρείτε είναι κατάντημα της πολιτικής ζωής. Κατάντημα. Τι λέτε κύριε Σκουρνέτη, θέλω για να πω κλείσω. Ότι και πάλι παρακολουθούσα τον κύριο Βορύδη και δεν κατάλαβα αν μιλάει στην κάμερα ή στον καθρέφτη του. Διότι συστηματικά η Νέα Δημοκρατία με την αρρωγή συγκεκριμένων μέσων, θα το κατανομάσω κιόλας, στην εφημερίδα Πρώτο Ψέμα, από το πρώτο δίμηνο μετά τον Ιανουάριο του 2015 δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εισαγάγουν στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου μια τέτοιου αντιπαράθεση. Ναι, αλλά τώρα κάνετε, κύριε Σκουρλέτη, κάνετε μια επίθεση σε μια... Λασπολογώντας, εκτελώντας προσωπικότητες. Κάνετε μια επίθεση τώρα σε μια εφημερίδα όλα, χωρίς και αυτά να όλα έρχεται εδώ, μετά από λίγο. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί έχουμε γίνει όλοι, να την έχουμε όλοι μπει στο στόχαστρο μια τέτοια τακτική. Με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφήνει αυτά τα φίλια προς αυτήν μέσα, να βγάζουν δίθεν τις αποκαλύψεις και να έρχεται μετά και να τα κάνει κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Ποιος λοιπόν αυτή τη στιγμή λασπώνει την ελληνική πολιτική ζωή? Ποιος υπονομεύει την δημοκρατία επιτροπή, αυτή τη στιγμή? Χρειάζεται μεγάλο θράσος. Μια εξεταστική χρειάζεται επιτροπή, πολύ μεγάλο θράσος. Επιτρέψτε μου. Κάνατε μια εξεταστική επιτροπή. Και γνωρίζουμε λοιπόν, και αν θέλετε να αναφέρω και άλλα μέσα που εγώ, το κάνουν συστηματικά. Θεωρώ ότι δεν γνωρίζει είμαι, ο κόσμος ότι τον πόλεμο που υπέστη αυτή η κυβέρνηση από τα επίσημα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τον έχει γνωρίσει καμία άλλη στην Ευρώπη, ναι, και καμία μετά το 1974 στην Ελλάδα. Είναι οι φίλοι σας, είναι οι δυνάμεις της διαπλοκής που μαζί τους και μαζί και με το ΠΑΣΟΚ της προηγούμενης δεκαετίας αρμέξατε αυτόν τον τόπο και μας κληρονομήσατε την οικονομική και κοινωνική κληροκοπία. Και κάνατε μια εξεταστική επιτροπή, κύριε Σκουρλέτη. Να ζητάτε και τα ρέστα. Κύριε Σκουρλέτη, και κάνατε μια επιτροπή, ξέρετε τι ανέδειξε. Ανέδειξε την ηθική και πολιτική ισοπαίδωση του κυρίου Μητσοτάκη. Αφού μας καθυβρίσατε, αφήστε τώρα να πούμε και κάτι. Μίλησα για τον λοιπόν, πολιτικό τρόπο που εσείς ασκείτε. Έρχομαι πολιτική. Λοιπόν εγώ και μιλώ συγκεκριμένα. Κάνατε μια εξεταστική επιτροπή για να βρείτε την φοβερή διαπλοκή η οποία υπάρχει στο παλιό πολιτικό σύστημα και στον τρόπο δανειοδοτήσεως των μέσων ενημέρωσης με τις διεφθαρμένες τράπεζες. Και δεν βρήκατε ένα πολιτικό υπεύθυνο. Έναν δεν βρήκατε. Αλλά το κρατήσατε 9 μήνες προκειμένου να κατατρομοκρατείτε το σύνολο των μέσων ενημέρωσης και αντιστοίχως βεβαίως και τον τραπεζικό δανεισμό προς τις επιχειρήσεις αυτές. Δεύτερο. Ξεκινάτε συνέχεια με την δίθεν σκάνδαλα. Τα ακούω τώρα. Εμπλέκονται υπουργοί στην Νοβάρτης. Τους ξέρετε να μας τους πείτε να τελειώνουμε? Γιατί αν εμπλέκονται, εγώ τους θέλω να πάρει φυλακή οι υπουργοί. Μπορούμε να τελειώνουμε με αυτό? Ξεκινάτε. Με την προσωπική ζωή, ακούστε τώρα την αθλειότητα. Αυτό είναι μείζωνα, μεγίστη αθλειότητα. Με την προσωπική ζωή, ενώ είναι πασίγνωστο ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρισκόταν εν διαστάσεις για σημαντικό χρονικό διάστημα με τη σύζυγό του. Βγαίνετε και ανακαλύπτετε δήθεν ότι δεν έχει κανένα δήλωση υποδενέσχες. Που γνωρίζουν όλοι ότι είναι απολύτως νόμιμο όταν είσαι εν διαστάσει να κάνει ξεχωριστές δηλώσεις υποδενέσχες. Και επίσης γνωρίζουν όλοι ότι προφανώς τώρα θα γίνει δήλωση υποδενέσχες. Την παράταση παρεμπιπτόντως το υποδενέσχες την έχετε δώσει εσείς με δικές σας διατάξεις μέχρι τον Απρίλιο. Όταν ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε μέσα σε 90 μέρες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει δήλωση υποδενέσχες. Η οποία όμως, η οποία με συγχωρείτε, δηλαδή χωρίς να έχει νόμιμη υποχρέωση. Χωρίς να έχει νόμιμη κάνει τη δήλωση. Έχει κάνει. Επαναλαμβάνω, εσείς έχετε κάνει. Γνωρίζετε πολύ καλά. Λεπτά, εσείς έχετε κάνει. Εγώ έχω κάνει. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και εσείς έχετε κάνει. Όχι, ούτε εγώ έχω κάνει, ούτε εσείς γιατί έχετε δώσει παρατάσεις.
Και εσείς και εγώ δεν έχουμε κάνει. Και πάλι λέτε, δεν γιατί έχουμε δώσει, είστε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση κάνει με πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, από τη στιγμή που θα εκλεγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούται μέσα σε 90 μέρες. Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία. Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για τους αρχηγούς. Υπάρχει γενική νομοθεσία για τους βουλευτές. Και έχετε το συντομότερο δυνατό να καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως και θα καταθέσει. Έτσι, να καταθέσει. Βεβαίως και θα καταθέσει. Μπράβο. Θα καταθέσει. Χαίρομαι. Με τις νόμιμες προθεσμίες, ξαναλέω, όπως όλοι μας. Α, και όχι, εσείς όχι, αυτό, αυτό είναι παράνομο. Προσέξτε αυτό λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου παράνομο. Παράνομο. Είναι νομιμότατο. Εντάξει. Κύριε Χατζηνικολάου, μια φράση, όλη κύριε λοιπόν Βορύδη, αυτή η ιστορία, εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί υπάρχει συστηματική σπήλωση. Συστηματική σπήλωση. Άκουσα παραδείγματο χάρη τι κατηγορίε τώρα του κ. Πολάκη, α πούμε, για τον Άδωνη. Με συγχωρείτε, αλλά ο κ. Πολάκη πήγε στον έλεγχο δεοντολογία, στην Επιτροπή Δεοντολογία και ζήτησε. Την ώρα που άλλος εφύγετο, να μην του αρθεί η ασυλία. Γιατί παρακαλώ να μην του αρθεί η ασυλία? Έχει δεχθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί δεν πάει στο φυσικό του δικαστή να δικαστεί για να δούμε, συκοφάντησε ή δεν συκοφάντησε? Υπάρχουν... Γιατί δεν το έκανε αυτό? Υπάρχουν... Αφού είναι σίγουρος για αυτά τα οποία έχει πει. Υπάρχουν και άλλου είδους κριτικοί που μπορεί να κάνουμε. Και εγώ θέλω να σας την προσωποποιήσω για να μην λέμε για ανθρώπους που δεν είναι εδώ. Παρακαλώ. Για παράδειγμα. Είναι απόλυτα ανώνυμο, καθόλου ανώνυμο, εσείς που είσαστε δικηγόρος, να μπορούσατε πράγματι και όπως και κάνατε να είστε υπερασπιστής στο σκάνδαλο της Ελλάς Power και της Ένεργα. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο με μια πολιτική ηθική. Λοιπόν, επειδή το λέτε, έχετε πει, αυτό είναι. Για να μιλήσουμε σε προσωπική βάση. Σε προσωπική βάση. Μπράβο. Επειδή λοιπόν λέτε συνέχεια. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο. Φυσικά δεν αλλά είναι. Πήγατε. Φυσικά δεν είναι. Όπως και γνωρίζω και άλλα λοιπόν, πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν λοιπόν, μια δυστοκία να υπερασπιστούν τα σύνορα. Πράγματι λοιπόν. Ο κύριος Καμίνης δεν είχε πάει ως πολιτική. Μου απευθύνατε μια κατηγορία. Δεν θέλετε να απαντήσω στην κατηγορία που μου απευθύνατε. Και μετά ρίχνουμε δάκρυα για τα ληξιπρόθεσμα τη ΔΕΗ. Δεν θέλετε να απαντήσω στην κατηγορία που μου απευθύνατε. Και κατηγορούμε την κυβέρνηση. Όταν θέλετε ή δεν θέλετε να ακούσετε απάντηση. Λοιπόν. Ωραία. Εκείνο λοιπόν το οποίο τώρα μιλάτε με σαν καραμέλα, το λέτε όλοι αυτό, γιατί δεν ξέρετε και τα γεγονότα. Δεν ξέρετε ότι εγώ παρέστην για μία αναβολή προτριών ετών. Και ουδέ μία εμπλοκή είχα στην υπόθεση αυτή περαιτέρω. Και έρχεστε τώρα και βγαίνετε χτες τα τρόλ σας και λένε, ήταν ο Βορύδης δικηγόρος στην υπόθεση Ένεργα. Εγώ δεν έχω την υπόθεση αυτή 3 χρόνια. Και προσέξτε, πέραν του αν έχω δικαίωμα να υπερασπίζομαι. Μπορεί να φύγατε εδώ και 3 χρόνια. 3 χρόνια πίσω. Δεν πήγατε για μία παράταση. Για μία αναβολή. Εγώ λοιπόν θα, καταθέσω τα στοιχεία στον κύριο Χατζηνικολάου. Να τα καταθέσω όλα. Γιατί δεν υπάρχουν. Μην εκτίθεστε κυρίως για πράγματα που δεν ξέρετε. Εγώ ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν αυτά. Και θέλω να είναι όλοι σαφεί και συγκεκριμένοι. Συζήτηση εκεί πέρα. Και μάλιστα κάνετε και αναφορέ σε αυτό που δεν είναι. Παρακαλώ. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι το καταφύγιο, και λέω κάτι το οποίο είναι πολιτικό. Το καταφύγιο αυτή τη στιγμή μιας κυβέρνησης που καταραίει, μιας κυβέρνησης που δεν έχει πολιτική, μιας κυβέρνησης που δεν έχει στρατηγική για τον τόπο, μια κυβέρνηση που δεν ξέρει τι να κάνει, μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε αδιέξοδο, είναι ένα. Η σπήλωση, η συκοφαντία και η λασπολογία απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Πάντως, τουλάχιστον για να πω κάτι κι εγώ κλείνοντας, αφήστε τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης έξω από αυτό. Μην τα πυροβολείτε όταν κάνουν τη δουλειά τους. Και το λέω και με αφορμή την επίθεση που έκανε ο κύριος Σκουρλέτης πριν στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ναι, να μην τα πυροβολούμε. Την επίθεση που έκανε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα που θα προτιμούσα, κύριε Σκουρλέτη, ό,τι αμφισβητείτε. Θα με ακούσετε, παρακαλώ. Μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο. Κύριε, θα με ακούσετε για ένα λεπτό. Θα παρακαλούσα λοιπόν ό,τι ενστάσεις έχει ο κύριος Σκουρλέτης από το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος ή από το ρεπορτάζ της Real News ή από το ρεπορτάζ οποιοδήποτε άλλου μέσου ενημέρωσης ή ο κύριος Βορύδης να τις εκφράζεται μπροστά στους εκπροσώπους των εφημερίδων αυτών και όχι να δέχονται επιθέσεις αναπολόγητοι, χωρίς να είναι παρόντες. Όπως κριτικής από αυτά τα μέσα δεν είμαστε μπροστά. Γι' αυτό, τα βλέπουμε αναρτημένα στις εφημερίδες. Ναι, αλλά μπορείτε να απαντήσετε. Επί της ουσίας. Αποφασίσατε προφανώς να ελέγξετε τα μέσα ενημέρωσης. Στον πόλεμο της διαπλοκής. Να ελέγξετε τα μέσα ενημέρωσης. Μα εσείς το λέτε αυτό. Τα 4 κανάλια, η υπόθεση Καλογρίτσα, τα Ποσκοτόπια, ο αντιπρόεδρος ο κομισάριος Ευρωπαίου. Αποφασίσατε να φημώσετε την ελευθερία της Ελλάδας. Γιατί το λέτε αυτό? Με οργανωμένο σχέδιο. Γιατί και το λέτε αυτό τώρα? Γιατί το λέτε αυτό για τον κύριο Μουλόπουλο? Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή ο κύριος Μιχελάκης που είναι τώρα διευθυντής και ήταν υπουργός. Ήταν υπουργός, γιατί πήγε? Είναι κομισάριος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε. Ο κύριος Μιχελάκης επέστρεψε στη δουλειά του. Το κανάλι που βρίσκεται. Ο κύριος Μιχελάκης επέστρεψε στη δουλειά του. Ο κύριος Μουλόπουλος καταδήλωσε ψυχάρι.
ανέλαβε να συμβάλλει στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων για του μία εβδομάδα. Προσέξτε, για μία εβδομάδα. Διερωτώμε. Για μία εβδομάδα. Διερωτώμε. Για μία διερωτώμε. Εβδομάδα. Είναι ειδικό στις στοχεύσεις. Είναι ειδικό στις τραπεζικές διαπραγματεύσεις. Είναι επενδυτής. Είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει λεφτά. Η μόνη αρετή του κυρίου Μουλόπουλου είναι ότι είναι φίλος του κυρίου Τσίπρα. Και τον κύριο Βορύδη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Της ανομίας να παίρνεις δάνεια με αέρα. Παρακαλώ. Είναι πρόκληση στον ελληνικό λαό και τι να υπερασπίζεστε. Η επιτροπή σας ξέρετε τι απέδειξε. Να υπερασπίζεστε μια τέτοια. Το πόρισμά σας ξέρετε δεν τι λέει. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρετε τι λέει. Αυτά. Δεν θέλω, για θέλω να κόψω. Ήδη ήταν στον εισαγγελέα. Δεν θέλω να κόψω τη συζήτηση στον αέρα. Παρακαλώ, βάλτε τελεία. Χαίρομαι που μιλάτε και εκτίθεστε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουμε.